Καλησπέρα σας κύριε Βασίλη Παπαθεοδόρου, τι κάνετε? Χαίρετε, πώς είστε? Μια χαρά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Αναλύσεις επί αναλύσεων. Εμείς ψάχνουμε λίγο τον ήλιο σήμερα. Πάλι μας γύρισε συννεφιές. Ναι. Κάτι για χιόνια διάβασα, το Πάσχα και τα λοιπά. Τι γίνεται? Χιόνια? Ναι. Αμάν. Βασίλη, το Πάσχα πού θα πας? Κάπου εδώ κοντά. Έχεις καμιά καλή πρόταση? Μακριά. Δεν έχω αποφασίσει που θα πάω ακόμα. Γιώργο, σε σένα μπορώ να κάνω προτάσεις, γιατί είσαι ανοιχτός. Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους συντοπίτες σου, με όποιον και αν μιλάω, μου λέει θα πάει στη Χαλκιδική. Όχι, ρε φίλε, ούτε καν. Ναι. Να πάνε, τέλεια είναι στη Χαλκιδική. Ναι, το ξέρω ότι εσύ δεν είσαι πολύ φαν, αλλά πιστεύω τώρα θα μας ακούνε, ας πούμε, 100 άνθρωποι ή 90 θα λένε Χαλκιδική. Εννοείται. Αν δεν πάμε κάπου, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, εντάξει, μη μου την κάνεις την πρόταση στον αέρα. Ναι, έχω πολλούς φίλους λοιπόν, που καμιά φορά, ξέρεις, το καλοκαίρι μιλάμε, αυτά που είμαστε, ξέρω εγώ, εμείς μπορούμε να διαλέξουμε ένα νησί στο Ιόνιο, μια άλλη φορά να διαλέξουμε ένα νησί από την άλλη πλευρά, στο Αιγαίο, στη Σκόπελο, δεν ξέρω όπου θέλεις να πούμε, ξέρω εγώ. Με όποιο και αν μιλάω, μου λέει είμαι στη Χαλκιδική. Ποιο πόδι, ξέρω εγώ, στο δεύτερο, στο τρίτο, στο πρώτο. Δεν έχει. Μα δεν οι περισσότεροι. Έχει. Τέλεια είναι η Χαλκιδική, περισσότεροι, Πάσχα. Τέλεια. Ναι, οι περισσότεροι δεν έχουν εντρυφήσει έτσι στην εξερεύνηση της ελληνικής γης. Είναι εκεί περιφέρονται, γύρω από τη Χαλκιδική. Γι' αυτό έχει μείνει το σαν τη Χαλκιδική, δεν έχει. Ναι, ναι, έτσι είναι. Που το καταλαβαίνω, γιατί και εμείς αν είχαμε μία ώρα κάπου κοντά, αυτό θα λέγαμε μάλλον. Ξέρεις, τώρα από εδώ είναι πιο εύκολο, ίσως και αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή ότι η συγκοινωνία που λες, από πού να ξεκινήσεις να πας με το καράβι? Να πάρεις το καράβι από τη Θεσσαλονίκη να πας στη Μύκονο? Δεν το λες και εύκολο. Ναι. Ενώ εδώ είμαστε πιο προνομιούχοι, πρέπει να το ομολογήσουμε ότι και αεροπορικός και ακτοπλοϊκός, λες ότι είναι σχετικά πιο βατή η πρόσβαση σε ένα νησί που έχει μια απόσταση μια-δυο ώρες, τρεις. Αλλιώς εντάξει, παίρνεις το αεροπλάνο και πας κάπου πιο μακριά, στη Ρόδο, δεν ξέρεις, στην Κρήτη, όπου θέλεις. Έτσι, να πούμε. Έχετε πολλές επιλογές εκεί. Έχετε. Ναι, έχουμε περισσότερες επιλογές, αλλά και εσείς είστε λίγο εγκλωβισμένοι. Δηλαδή πρέπει να ανοίξουμε λίγο τους οριζόντες μας, θα πάμε και λίγο πιο μακριά. Συμφωνώ, Βασίλη μου, 100%. Αφού ξεπεράσαμε το ξέρω, τα δύσκολα. Γι' αυτό το λέω. Ναι. Το λέω σε σένα που είσαι πιο δεκτικός σε τέτοιου είδους ιδέες. Ναι, ναι, ναι. Ησυχία θέλω εγώ, ησυχία. Ναι. Δεν θέλω βαζαρία. Αυτό. Νομίζω ότι σήμερα είναι μια εκπομπή που θα τη ζήλευε και ο Happy Traveler, έτσι όπως αυτό έχουμε ξεκινήσει. Αυτό θα τον ευθύγει, σκέφτηκα και εγώ, ναι. Ναι. Ή το δούσι, ή το δούσι. Ναι, αλλά εντάξει, να αλλάξουμε και λίγο κλίμα σε σχέση με αυτά που καμιά φορά συζητάμε εδώ πέρα. Να κάνουμε και καμιά συζήτηση τέτοια το καλοκαίρι. Νομίζω θα κάνουμε και τις προτάσεις μας. Έχουμε πει θα ανοίξουμε μία μέρα και τις γραμμές να συζητήσουμε με τον κόσμο, αν το επιτρέπετε εσείς, κύριε Διευθυντά. Πότε θα γίνει αυτό, Βασίλη? Το περιμένω, το επιθυμώ. Μετά το πρωτάθλημα, δεν είπαμε? Μετά το πρωτάθλημα. Α. Νυχτερινή να είναι ή το μεσημέρι? Νυχτερινή, τέλεια, να ζούγκλα. Okay, μέσα είναι. Ναι, να μας πάει. Κοίταξε, θα ξεκινήσουμε, λέω, ένα παράδειγμα 9-10 η ώρα και όπου πάμε. Α, νωρίς να ξεκινήσουμε. Α, εντάξει. Τι ώρα θέλεις? Όχι, γιατί η ζούγκλα ξεκινάει στις 12, τα μεσάνυχτα, θέλεις... αλλά okay. Ναι. Αν μπορούμε και 12 και 11 και ό,τι ώρα θέλετε εσείς. Ναι, ό,τι το κάνουμε νωρίτερα. Ναι, γιατί είναι και κάποιοι που ξυπνάνε νωρίς και κοιμούνται νωρίς. Okay. Ναι. Εκεί λέω μετά το πρωτάθλημα, μετά το κύπελο, δεν ξέρω, όποτε θέλετε. Θα είμαστε στη διάθεσή σας εδώ να τα συζητήσουμε, να βάλουμε και λίγο και τον κόσμο στο παιχνίδι, να κάνουμε τις συζητήσεις μας. Θέλω να ακούσω τα παράπονα. Εννοεί. Μην μας τα λέτε μόνο στο Facebook και ανώνυμα και στο Twitter, παιδιά. Να μας τα πείτε, να βγείτε, να τα πείτε επώνυμα. Βεβαίως, επώνυμα. Όπως τα λέμε και εμείς. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Έτσι, συμφωνώ. Και εμείς είμαστε έκθετοι στο κοινό. Εάν κάνουμε λάθη, ελάτε εδώ να τα συζητήσουμε. Όποτε είναι, τέλος πάντων, όποτε αποφασίσει η διεύθυνση. Έτσι. Λοιπόν, μιας και μιλάμε για social media και τα λοιπά, στο poll που υπάρχει που έχουμε στο Instagram του Λίμπερο. Στο story εκεί, για η ερώτηση είναι ποιος έφταιγε. Θα βάλω τώρα να ψηφίσω. Ναι, ναι. Να ψηφίσω, περίμενε. Άρα, μόλις ψηφίσεις, θα μου πεις για να δω τι αλλαγή θα γίνει. Ναι. Στο story, πάνε στο τελευταίο. Μπαίνω τώρα. Ναι. Λοιπόν, είμαι έτοιμος. Λοιπόν, για πάτα, θα κάνω εγώ ένα νέο μετά.
Πάτησα. Λοιπόν. Εδώ στο ανανέωση έφυγες. Λίμπερο. Λοιπόν. Αποτέλεσμα αυτό. Είμαι, λοιπόν. Είμαι με τη μειοψηφία. Όπως συνήθως δηλαδή. Ποιος έφταιγε για τη χθεσινή ήττα του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή που μιλάμε? 89% Λουτσέσκου, 11 οι παίκτες. Παραμένει. 11. Ναι. Όπα. Εγώ 32 το βλέπω. Πού είναι το βλέπεις 32 και το έκανα εγώ ανανέωση τώρα? Απαπα. Περίμενε. 31. Κάντε και άλλη ανανέωση. Περίμενε. Από το δικό μου μέρος. Γίνεται. Άλλο ποσοστό. Τι λες ρε. 89-11 μου κάζει εμένα. 69-31. Τι να κάνω. Δεν μπορώ να το δείξω κιόλας στο ραδιόφωνο. Ναι, είναι εγώ από το λογαριασμό μου κάνω τώρα. Μπήκα κι εγώ και ψήφισα, ας πούμε, νωρίτερα και μου βγαίνει αυτό. 89-11. Κάτσε να πάω στο λίμπερο το λογαριασμό. Λοιπόν, λίμπερο. Λοιπόν, ψηφίζω εγώ το Α. 71-29. Α, ορίστε. Είδες. Είδες πώς μέτρησε η ψήφος μου. 71 πήγε το 69. Ναι. Ναι, σε μένα, γιατί δεν ξέρω στο δικό μου λογαριασμό γιατί βγάζει το 89-11 ακόμα. Ενώ το ανανεώνω. Τέλος πάντων, 71-29 είναι. 71% φταίει ο Λουτσέσκου, 29 οι παίκτες. Μέχρι τώρα. Ωραία. Εγώ είμαι με τη μειοψηφία, όπως σου είπα. Και μπορεί να θέλεις να σου το εξηγήσω. Συνολικά όμως για την εικόνα του ΠΑΟΚ στα play-off, που είναι μια εικόνα από κακή ως τραγική σε ορισμένα παιχνίδια, θα έλεγα ότι υπάρχει συνυπευθυνότητα. Δεν μπορεί να φταίει μόνο ένας ή μόνο άλλος. Φυσικά. Εννοείται. Δηλαδή ούτε ο Λουτσέσκου είναι κανένας άπειρος που δεν ξέρει πώς να κατεβάσει την ομάδα του, αλλά ούτε και οι παίχτες είναι άμυροι ευθυνών και λένε πρέπει να πούνε ότι φταίει μόνο η τακτική. Όχι, φταίει και το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει σε μια κρίσιμη, πάρα πολύ κρίσιμη περίοδο, πολύ μακριά από τα καλά του στάνταρ, αρκετούς παίχτες. Ένας από αυτούς, ας πούμε, μπορώ να σου πω, για να μην τα λέμε στη θεωρία και αόριστα, ένας από αυτούς είναι ένας που, ο οποίος δεν παίζει. Σκέψου πόσο κακός είναι που δεν παίζει. Και είναι ένα από τα πιο ακριβά, από τα πιο βαριά συμβόλαια της ομάδας. Ολιβέιρα. Άφαντος. Ναι. Μπαίνει μέσα ο Ολιβέιρα και φαντάζομαι δεν θα το θυμούνται κάποιοι ότι έπαιξε κάποια στιγμή χθες. Ναι, εντάξει, μπήκε αλλαγή και τα λοιπά. Ναι, εκεί σε δύσκολη φάση του παιχνιδιού. Ναι. Σε ποιο λεπτό τον έβαλε χθες, ναι, τον Ολιβέιρα? Δεν λέω ότι έφταιγε σε κάτι. Φταίει από το γεγονός και μόνο ότι είναι σε τέτοια κατάσταση που δεν παίζει. Για να μην τον υπολογίζει ο προπονητής που τον έχει στηρίξει στα δύσκολα, φαντάσου πώς τον βλέπεις στην προπόνηση και πώς τον είδε και στα προηγούμενα μάτς που έπαιξε. Ναι. Λοιπόν, έχει. Αλλά δεν είναι ο μόνος. Εντάξει, όταν βλέπεις, ας πούμε, τον Κουλιεράκη και κάνει τέτοιο λάθος χθες στο μάτς, που εντάξει, είναι νέο παιδί και φυσικά έχει δικαίωμα στο λάθος και οι μεγάλοι έχουν δικαίωμα στο λάθος. Δεν είναι μόνο τα παιδιά. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα πνευματικό πρόβλημα. Γιατί αυτό δεν είναι ένα λάθος τώρα. Είναι ένα λάθος παιδιάστικο να διώξει την μπάλα, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο μέσα στην περιοχή. Και δεν το θεωρώ ότι είναι το επίπεδο του. Τον Κουλιεράκη, εγώ στο έχω ξαναπεί κιόλας νομίζω, και σε σχέση με τον Κωνσταντέλια, μπορεί να τον έχω και ψηλότερα αυτή τη στιγμή σε επίπεδο ετοιμότητας. Ναι. Κουλιεράκη. Σε επίπεδο ετοιμότητας. Ναι, κατάλαβα τι λες. Ναι. Δεν λέω απαραίτητα τη πολύ μεγάλη εξέλιξη, αλλά η σωματική του διάπλαση και ο τρόπος που σκέφτεται μέσα στο μάτς, εμένα μου κάνει απόλυτα. Χθες λοιπόν ήταν μία από αυτές τις μέρες, επίσης, όπως είχε κάνει και στο παιχνίδι στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ 2-0, όπου έκρινε το μάτς το δικό του λάθος. Έτσι. Όπως επίσης το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού προέρχεται από το λάθος του έτερου πιτσιρικά του ΠΑΟΚ, του Κωνσταντέλια, που κάνει μια πολύ λάθος επιλογή. Και ο ΠΑΟΚ δέχεται ισοφάριση το transition. Όταν προηγεί σε 0-1, έχεις ένα μάτς που μπορεί να σου αλλάξει τη χρονιά. Και δέχεσαι γκολ στο transition. Είναι δείγμα απειρίας, αφέλειας. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θέλεις να το βαφτίσουμε, γιατί σίγουρα δεν είναι ανικανότητα. Γιατί ο Κωνσταντέλιας κάθε άλλο παρά ανίκανο, το λέει στο παιδί. Αντίθετα, είναι πολύ ικανός. Όλα αυτά συσσωρευτικά νομίζω ότι οδηγούν σε ένα συμπέρασμα, γιατί ο ΠΑΟΚ. Όλα δείχνουν ότι θα τερματίσει τέταρτος. Είναι εκτός πλέον μάχης του πρωταθλήματος.
δηλαδή με 21 βαθμούς διαθέσιμους να μπορεί να τους διεκδικήσει δηλαδή στα επόμενα 7 παιχνίδια, τι ψάχνει να κάνει ο ΠΑΟΚ, λέω ένα παράδειγμα, 20 και ο επόμενος να κάνει 19. Συγγνώμη, και ο επόμενος, 20 και ο επόμενος να κάνει 13, 12, ναι. 11. Δεν γίνεται. Ενώ για να πιάσει μία από τις επόμενες θέσεις, έτσι, τη δεύτερη ή την πρώτη έστω. Η χρονιά για τον ΠΑΟΚ νομίζω ότι σε ό,τι αφορά το κομμάτι του πρωταθλήματος, δύσκολα μπορεί να γυρίσει. Και εκεί που πρέπει να επικεντρωθεί είναι στο πώς θα καταφέρει στη διαδικασία την υπόλοιπη των play-off, σε αυτά τα 7 παιχνίδια που απομένουν, να κρατηθεί ζωντανός για να μπορέσει να παίρνει διεκδικήσει στο κύπελο, όπου είναι διπλός ο στόχος. Και κύπελο, δηλαδή και ένα τρόπαιο, και η τρίτη θέση, αυτό δηλαδή το εισιτήριο της τρίτης θέσης, που είναι το προνομιούχο εισιτήριο, μετά τις δύο πρώτες φυσικά, για τα play-off του Europa League, άρα εξασφάλιση εισόδου στους ευρωπαϊκούς ομίλους της επόμενης σεζόν. Πολύ μεγάλη υπόθεση για όποιον το πάρει, γιατί θα ξεκινήσει αρκετά μετά την προετοιμασία του, άρα δεν θα χάσει και πολύ τιμό χρόνο μέσα στο καλοκαίρι. Εξασφάλιση ομίλου, που σημαίνει, αν είναι Europa, μπορεί να είναι ένα δεκάρικο, τα λέω λίγο χοντρικά τώρα, λίγο μπακαλίστικα, μπορεί και παραπάνω, μπορεί και λίγο λιγότερο, αλλά ας πούμε ένα μέσο όρο. Και το κυριότερο, να μπορεί να προσελκύσει παίχτες οι οποίοι ξέρουν ότι θα παίξουν σε ένα καλό επίπεδο. Γιατί είναι άλλο πράγμα να ξεκινήσεις από τον κάποιο προκριματικό του Conference League και άλλο πράγμα να ξεκινήσεις παίζοντας Playoff Europa. Το δύσκολο κομμάτι είναι πόσο ΠΑΟΚ θα κρατηθεί 1,5 μήνα πλέον ζωντανός. Τώρα δυσκόλεψε το πράγμα πραγματικά. Τώρα είναι το πιο κρίσιμο σημείο για τον ΠΑΟΚ μέσα στη χρονιά, γιατί οι ομάδες δεν πατάνε κουμπιά και παίζουν σε ένα τελικό κυπέλλου. Πρέπει να κρατηθεί ο ΠΑΟΚ με κάποιο τρόπο σε μια κανονική κατάσταση φόρμας μέχρι τότε. Μέχρι δηλαδή να φτάσουμε στις 27 Μαΐου, που είναι ο τελικός του κυπέλλου. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει με τον ΠΑΟΚ να παίζει με τα δεύτερα ή με ένα απλό φρεσκάρισμα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να ανεβάσει την ταχύτητά του. Γιατί στα τρία πρώτα παιχνίδια των play-off θα έλεγα ότι είναι η χειρότερη ομάδα από τις έξι που συμμετέχουν. Αναλογικά πάντα, έτσι. Δεν το βάζω τώρα τον ΠΑΟΚ σε σύγκριση με τον Βόλο, αλλά αναλογικά έχει παίξει χειρότερα και από τον Βόλο. Εάν βάλεις ότι μια ομάδα είναι μια ομάδα των 3 εκατομμυρίων και άλλη των 23, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ τους. Δεν θα βάλω λοιπόν σε σύγκριση πραγματική τον ΠΑΟΚ με τον Βόλο και αν θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Βόλο την Κυριακή. Ναι, μέχρι αυτό τώρα που περιμέναμε να δούμε στην εκκίνηση των play-off είναι να δεις μια ομάδα που είχε μια συνέχεια, που έβγαλε μια ποιότητα και αυτοματισμούς και τακτική και πάθος σε πολύ μεγάλο κομμάτι του δεύτερου γύρου του πρωταθλήματος, αν όχι σε ολόκληρο. Και τι είδαμε? Ένα ΠΑΟΚ να ξεκινάει πρώτη αγωνιστική στον Άρη να μην βλέπετε. Να κάνει ένα καλό δεύτερο ημίχρονο 15-20 λεπτών με μια ανατροπή εκεί που προήλθηκε από την περίπτωση πέναλτι, να το κάνει 1-2 το μάτς, το παίρνει και εκεί που λες ότι τώρα θα μπορεί να πάρει και ψυχολογία, χάνει δύο μάτς, τα επόμενα δύο δηλαδή, όπου στο ένα είχε χειρότερη απόδοση από το άλλο. Δηλαδή το μάτς με την ΑΕΚ τελικά το συγκαταλέγουμε στα καλά μάτς του ΠΑΟΚ. Ποιο, δηλαδή ένα μάτς το οποίο είχε μία ευκαιρία, δύο ευκαιρίες στο μάτς. Αυτό ήταν. Και πηγαίναμε σε ένα σβηστό 0-0. Έρχεται το χθεσινό μάτς ακόμα χειρότερο. Ο ΠΑΟΚ τελείωσε το μάτς με 3-1 και νομίζω ότι πρέπει να πει και ευχαριστώ με βάση την συνολική εικόνα που είδαμε στο παιχνίδι. Ναι. Έτσι. Δεν ξέρω. Και μετά τη διακοπή, ας πούμε, και το μάτς με την ΑΕΚ και το μάτς με τον Ολυμπιακό, ναι, ο ΠΑΟΚ γενικότερα έχει ένα κουσουράκι το οποίο δεν μπορεί να το διώξει. Μετά από διακοπές του πρωταθλήματος, ας πούμε, δεν επιστρέφει καλά. Χάνεται λίγο, μπερδεύεται. Ναι, κοίταξε, υπάρχουν ομάδες οι οποίες όντως αντιμετωπίζουν προβλήματα στην επάνωδό τους από τις εθνικές και στις διακοπές. Κάποιες ομάδες είναι και ρυθμού.
Ο ΠΑΟΚ το πλήρωσε αυτό. Το πλήρωσε, έχει και παίκτες κάπου στις εθνικές ομάδες. Φεύγει ένας από εδώ, ένας από εκεί, κάπου χάθηκε η ομάδα νομίζω. Αλλά περισσότερο θα έλεγα ότι αυτό που βλέπω σήμερα που μιλάμε είναι ένα σκάσιμο πνευματικό του ΠΑΟΚ. Δηλαδή ήταν μια αναγνώριση. Επηρεασμένο, ας πούμε. Από δεν, δεν αναγνώριζε τον ΠΑΟΚ στο χθεσινό μάτς. Δεν αναγνώρισε ότι, ότι είναι μια ομάδα που είχε την ταυτότητα του προπονητή του, που ήταν μια σκληρόπετσι ομάδα, που έλεγε ότι δύσκολα θα τη φτιάξει πάρα πολλές φάσεις. Αντιθέτως, θα προσπαθήσει να σου κυκλοφορήσει την μπάλα. Αντιλαμβάνομαι ότι πράγματι έπαιζε σε ένα πολύ δύσκολο γήπεδο, με μια πολύ καλή ομάδα απέναντί της, με καλούς παίκτες. Αλλά τώρα είναι πολύ φθηνός ο τρόπος ο οποίος ο ΠΑΟΚ στα πρώτα 25 λεπτά δεχόταν φάση τη μία πίσω από την άλλη. Και ήταν εξίσου, ή αν όχι ακόμα πιο φθηνός, ο τρόπος με τον οποίο έπαιξε από το 60 μέχρι το, μέχρι το 90, ας πούμε. Δηλαδή σε 30 λεπτά, 3 γκολ, φάσεις να δέχεται τέτοια πίεση. Εντάξει, δεν έπαιζε και με την Μπαρτσελόνα, νομίζω με τον Ολυμπιακό έπαιζε. Νομίζω ότι αλλιώς είχαμε συνηθίσει, εν πάση περιπτώσει, στον ΠΑΟΚ. Ίσως να μας κακόμαθε κιόλας. Ίσως να κακόμαθε και τον κόσμο του, ίσως και εμάς που τον έχουμε πολύ ψηλά στη συνείδησή μας, να υπήρξε μια προσγείωση για όλους μετά από την εικόνα αυτή που παρουσίασε. Και εντάξει, αν θες να δεις και τη θετική πλευρά του νομίσματος, είναι ότι ίσως να είναι καλή στιγμή για να διαπιστώσει και το τι κάνει λάθος, τι επιλογές έχει να κάνει εν ώψη της επόμενης χρονιάς. Λέω ένα παράδειγμα, ας πούμε, που θα ήθελα να το συζητήσουμε τις επόμενες μέρες, είναι το θέμα Ολιβέιρα. Ο ΠΑΟΚ θα κρατήσει τον Ολιβέιρα, θα τον κρατήσει ως βασικό του center for με συμβόλαιο που ζητάει ο Ολιβέιρα 1 εκατομμύριο. Τι θα παίρνει στη διάρκεια της χρονιάς? Δεν ξέρω, για τον Ολιβέιρα γίνεται κουβέντα πέρα από τις στιγμές που έμεινε εκτός. Μιλάμε για κομβική θέση, έτσι. Ναι, center for, δεκάρι. Οι δύο winger είναι κομβικές θέσεις αυτή τη στιγμή. Όταν έχει φτιάξει ένα καλό σύνολο, ψάχνεις να βρεις ποιοι είναι οι παίκτες που θα σε πάνε στο επόμενο επίπεδο. Κάτι χρειάζεται εκεί ο ΠΑΟΚ. Ναι, προφανώς κάτι χρειάζεται, αναλόγως με τα λεφτά που θα δώσει. Ανάλογα με τα λεφτά που θα δώσει. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι το καλοκαίρι ο ΠΑΟΚ για αυτές τις 2-3 κινήσεις θα βγει με σοβαρά χρήματα στην αγορά. Μακάρι. Αλλά εντάξει, είμαστε λίγο μακριά ακόμα, οπότε περισσότερο το λέος είναι μια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να κάνει, να σταθεί μπροστά στον καθρέφτη του και να αναγνωρίσει τις πραγματικές δυνατότητες ορισμένων παιχτών. Και αν μπορούν να τον πάνε εκεί που θέλει ο κόσμος του να τον πάνε. Ναι. Γιατί πάντα αυτός είναι ο τελικός κριτής. Και νομίζω ότι θα πρέπει να φουγκραστεί και η διοίκηση και ο προπονητής του ΠΑΟΚ τι θέλει και ο κόσμος. Δεν λέω να αποφασίσουν με βάση τα θέλη του κόσμου, λέω να φουγκραστούν. Έτσι είναι. Εάν δεν θέλει ο ΠΑΟΚ να ξαναγυρίσει στην εποχή που ήταν τέταρτος και έλεγε είμαστε μια χαρά, είμαστε η πρώτη ομάδα της πόλης. Αν αυτός είναι ο στόχος, οκ. Okay. Αλλά επειδή δεν πιστεύω ότι αυτός θα είναι ο στόχος και ο στόχος του ΠΑΟΚ θα είναι να διεκδικήσει το πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά ευθύς εξ αρχής, κάτι που φέτος με μισόλογα το ακούσαμε το καλοκαίρι να το λέει ο Λουτσέσκου, κάπου στην πορεία το πήρε πίσω, όχι δεν ήμασταν έτοιμοι, δεν χτιστήκαμε για το πρωτάθλημα. Το αποτέλεσμα είναι πάνω κάτω αυτό που είδαμε τώρα, δηλαδή ο ΠΑΟΚ να κάνει ένα καλό δίμηνο, τρίμηνο μέσα σε σεζόν, πήρε την πρόκριση στον τελικό του κυπέλου και το διεκδικεί, αλλά στην τελική ευθεία των play-off είναι πολύ κατώτερος των περιστάσεων. Έτσι είναι. Λοιπόν, για το άλλο παιχνίδι θα τα πούμε αύριο, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, φτάσουμε στις 5. Ναι. Είναι σημαντικό, δηλαδή θα ακούσουμε το σχόλιο σου για το Άρης Παναθηναϊκός και για το παιχνίδι φυσικά, για τα παιχνίδια που έρχονται και για τη φασαρία που γίνεται σήμερα, χωρίς Ελίτ, γιατί θα πάμε στην διαγωνιστική. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι και ο Άρης είναι λίγο εγκλωβισμένος αυτή τη στιγμή στην μη ύπαρξη μεγάλων στόχων. Τα παίζει τα παιχνίδια γιατί προφανώς θα τα παίξει για την ιστορία του.
αλλά βλέπεις και ο κόσμος, ας πούμε, δεν γέμισε το γήπεδο, ενώ στην κανονική περίοδο, με ένα αντίστοιχο μάτς μπορεί να το έχει γεμίσει, γιατί αντιλαμβάνεται ότι έχει αδειάσει, βλέπετε και την ομάδα άδεια. Δεν έχει δηλαδή τα μεγάλα κίνητρα αυτή τη στιγμή για να παίξει. Ναι. Είναι καλός ή κακός. Μπαίνει και ο Πάκος αυτό το τρυπάκι. Ο ρόλος τους στα play-off θα είναι διαδικαστικός και ρυθμιστικός. Για να δούμε πού θα πάει αυτή η σεζόν και πού θα καταλήξει. Εκτός και αν υπάρχει κάποιο είδος ανατροπή, ας πούμε, που δεν ξέρω τι μπορούμε να δούμε από την πλευρά του ΠΑΟΚ στο υπόλοιπο. Με βάση πάντα λέμε τα σημερινά δεδομένα. Και ο Άρης, ναι, αυτή τη στιγμή κυνηγάει την τέταρτη θέση, την πέμπτη θέση, αλλά εντάξει, είναι σούπερ φαβορή, δεν το συζητάμε. Αλλά πρέπει να κάνει και κάποια νίκη. Κάποιον πρέπει να κερδίσει. Θα σχολιάσουμε αύριο και την ωραία φωτογραφία στην ταβέρνα που ήταν παρόντες αρκετοί και ο κύριος Μελισανίδης και ο κύριος Μπέος χθες που βγήκε στον αέρα. Ναι. Στα media. Εντάξει. Και αυτό και γενικότερα τα όλα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εμένα μου αρέσει γενικά, ξέρεις, να είμαι πραγματιστής. Να κοιτάω με ρεαλισμό τα γεγονότα. Γι' αυτό και λέω ότι παρότι το πρωτάθλημα ξεκίνησε και ήταν των τεσσάρων στα play-off και από χθες έγινε πρωτάθλημα των τριών. Δεν ξέρω πώς. Εγώ δεν βλέπω πώς ο Παναθηναϊκός μπορεί να κατακτήσει αυτό το πρωτάθλημα. Γιατί, ξέρεις, πολλές φορές και οι ίδιες οι διοικήσεις το δείχνουν αυτό που μπορεί να σε πάει κάποιος. Εκτός αν μου πεις εσύ, ποια είναι η τελευταία ομάδα που πήρε πρωτάθλημα, άντε παίζουν τα τελευταία 15-20 χρόνια, ας πούμε, για να μην πάμε προαιώνια, να συζητήσουμε κάτι σχετικά σύντομα. Να μου πεις και να το συζητήσουμε αν θέλεις είτε τώρα είτε αύριο, ποια είναι η τελευταία ομάδα που πήρε πρωτάθλημα με κόντρα παρασκήνιο. Θα το συζητήσουμε αύριο. Σε ευχαριστώ, Βασίλη. Θέλεις χρόνο, ε. Ναι. Καλό απόγευμα. Γεια.